Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σήμερα. θέμα σήμερα. Τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός παντρεμένου ανθρώπου που φτιάχνει σχέση με έναν ελεύθερο άνθρωπο. Αφορμή γι' αυτό ένα σχόλιο κάτω από ένα από τα βίντεό μας. Γράφει φίλη. Γεια σου Θέκλα μου. Είμαι και εγώ μια κοπέλα 38 χρονών που δυστυχώς έδωσα τέσσερα χρόνια τα πάντα σε έναν παντρεμένο 50 ετών. Δηλαδή από τα 34 της προφανώς μέχρι τα 38 της είχε σχέση με έναν άνδρα παντρεμένο. Άκουσα όλα σου τα βίντεο για το θέμα και κατάλαβα ότι τελικά όλες οι ιστορίες είναι ακριβώς το ίδιο. Εγώ θα έλεγα ότι όλες οι ιστορίες έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν κοινά στοιχεία δύο τέτοιες ιστορίες παρά διαφορές. Αυτό το διάστημα τώρα τράβηξα το οριστικό τέλος και μαζεύω τα κομμάτια μου και μπράβο σου και πολύ καλά έκανες που το αποφάσισες και χαιρόμαστε για σένα και ευχόμαστε να τα καταφέρεις. Να βρεις ξανά τον εαυτό σου που αυτό έχει σημασία. Έχω μια ερώτηση όμως. Πώς αυτοί όλοι οι παντρεμένοι το βιώνουν αυτό. Είναι τόσο άρρωστοι και δεν καταλαβαίνουν το τι κάνουν σε εμά τι ελεύθερε. Τι τι ακριβώς παίζει στο μυαλό τους και πώς γίνεται να ρίχνουν το φταίξιμο πάνω μας, του τύπου να μας λένε δεν με αγαπάς αρκετά. Mm -hmm. Ωραίο ερώτημα. Και άλλες μπουρδες. Θέλω να μάθω τι γίνεται στο μυαλό τους. Γίνεται τόσα χρόνια να κοροϊδεύεις έναν άνθρωπο και να ζητάς και τα ρέστα. Ναι γίνεται. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι οι παντρεμένοι που φτιάχνουν ερωτικές σχέσεις με ελεύθερους ή ελεύθερες είναι νάρκηση. Συνήθως. Αν μπορεί και έχει χρόνο, κάνε ένα μικρό βίντεο. Με βοηθά πολύ στον δρόμο που βρίσκουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, τα φίλια μου, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, φίλοι, για το ερώτημα. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω σίγουρα τι συμβαίνει στο μυαλό όλων των παντρεμένων που φτιάχνουν σχέση με ελεύθερου. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχω κάποιε γνώσει δεδομένου του ότι αρκετέ φορέ έτυχε στο γραφείο να έχω θεραπευόμενου οι οποίοι να έχουν σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο και να έρθει και ο παντρεμένο άνθρωπο να μιλήσει για το σκεπτικό του και πολύ πιο ε, σπάνια παντρεμένοι άνθρωποι που έχουν σχέση με ελεύθερου να έρθουν ήδη. Καταρχά, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό και σκέφτεται με διαφορετικό τρόπο. Άρα, θα υποθέσω για το πώ μπορεί να λειτουργεί το μυαλό της πλειονότητα των μαντρεμένων ανθρώπων που μπαίνουν σε μια ερωτική σχέση με έναν ελεύθερο άνθρωπο και που αυτή η ερωτική σχέση διαρκεί συνήθω κάποια χρόνια. Και α, ακολουθεί κάποια απορία την οποία την έχουμε εξετάσει. Πολλέ ε, πολλές φορές τα βίντεο που έχουμε στο playlist σχέση με παντρεμένο παντρεμένη. Λοιπόν, καταρχάς, ένας παντρεμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει σκοπό να χωρίσει, δεν σκέφτεται να χωρίσει, δεν είναι στα χωρίσματα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παντρευτεί, είτε άντρα είτε γυναίκα, αλλά ε, χρησιμοποιούμε το, το αρσενικό γένος ως παντρεμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος είναι παντρεμένο, Έχει παντρευτεί, έχει παντρευτεί σε μια ηλικία είτε νεαρή, είτε σε μια ηλικία στην οποία η κοινωνία, η οικογένειά του, η δική του γύρω του του είπαν πρέπει να παντρευτείς, είναι καλή ιδέα να παντρευτείς, εσύ πότε θα παντρευτείς, εσύ πότε θα κάνεις οικογένεια. Και έχει μπει σε ένα γάμο α, ο οποίος α, ε, είναι ένας φυσιολογικός γάμος, ένας κανονικός γάμος, ο οποίος ένας κανονικός γάμος έχει και τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, έχει και μέρες τις οποίες θα υπάρχει χαρά, θα υπάρχει ενθουσιασμός, θα υπάρχει καλοπέραση, ψυχαγωγία κτλ. Και, και έχει και μέρες που θα είναι κουρασμένοι οι άνθρωποι μέσα σε ένα γάμο, θα έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις, η ρουτίνα μπορεί να τους επηρεάσει, Πολλέ φορέ μπορεί κάποιοι άνθρωποι να έχουν παραμελήσει την επικοινωνία μέσα στο γάμο του ή να μην την έχουν εγκαθιδρύσει από την αρχή ω ένα βασικό συστατικό στοιχείο του γάμου του. Τέλο πάντων, ένα άνθρωπο ο οποίο είναι παντρεμένο και ο οποίο δεν βρίσκεται σε μια διαδικασία σκέψη. Εγώ θέλω να χωρίσω γιατί δεν πάει καλά ο γάμο μου. Δεν μ' αρέσει ο άντρα μου. Δεν μ' αρέσει η γυναίκα μου. Δεν είμαι ευχαριστημένο. Έχω θέματα. Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, έχω δει περισπτώσει σπανίω στι οποίε κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε νεκρού γάμου ή σε εξαιρετικά προβληματικού και ατέρια στους γάμους γάμου. Και ενώ δεν έχουν τι δυνάμει και δεν έχουν την όρεξη να χωρίσουν ή την όρεξη την κινητοποίηση θα ήθελα για να χωρίσουν και τι ψυχικέ θα ήθελα να πω για να χωρίσουν και τι ψυχικέ δυνάμει, μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του ένα άνθρωπο ο οποίο να του κλέψει την καρδιά, να τους ενθουσιάσει, να τον αγαπήσουν αυτόν τον άνθρωπο και αυτή είναι ασχέση σχέση να είναι κινητήριος δύναμη για να χωρίσει κάποιο από την προηγούμενη του σχέση, από το γάμο του. Και αυτό μπορεί να είναι και παγίδα όπως έχω εξηγήσει και σε άλλα βίντεο γιατί μπορεί κάποιο να χωρίσει για να είναι με τη νέα του αγάπη. Αλλά να είναι τόση πολύ η φθορά που θα πάθει η νέα αγάπη και η νέα σχέση από τη διαδικασία του διαζύγιου και αυτό να εξολοθρεύσει και τη νέα σχέση και τη νέα αγάπη. Όπως και να έχει όμω. Θα μιλήσουμε για την πλειονότητα των περιπτώσεων των παντρεμένων ανθρώπων οι οποίοι φτιάχνουν μια εξωσυζυγική σχέση για να ζήσουν πάθο, να ζήσουν έρωτα, να ανανεωθούν και να περάσουν ωραία. Λοιπόν, γνωρίζει κάποιον άνθρωπο, σου αρέσει αυτό ο άνθρωπο, σε ελκύει ερωτικά αυτό ο άνθρωπο, ενθουσιάζεσαι, ερωτεύεσαι, Ερωτεύεσαι με την έννοια του ότι έτσι, δημιουργούνται μέσα σου ερωτικά συναισθήματα, επιθυμία να συναντήσει αυτόν τον άνθρωπο, επιθυμία να θέλει να έχει ερωτικέ επαφέ μαζί του, ε, ε, επιθυμία να συνδεθεί ερωτικά και σεξουαλικά με τον άνθρωπο αυτό και παράλληλα έχεις και το γάμο σου. Ε, δεν έχεις κάποια θέματα με το γάμο σου, δεν έχεις κάποια ζητήματα με το γάμο σου. Αλλά έχει και έναν νέον άνθρωπο. Α δούμε την περίπτωση τη κοπέλα αυτή που ήταν 34 και γνώρισε κάποιον 56. Έχει και έναν νέον άνθρωπο που σου αρέσει πάρα πολύ και θέλει πολύ να περάσει όμορφα μαζί του. Οπότε πρέπει να πει και ένα παραμύθι. Πρέπει να πει και μια ιστορία. Πρέπει να, πρέπει να κάνεις και ένα future faking. Δηλαδή να υποσχεθεί ότι θα γίνουν πράγματα στο μέλλον. ξέρεις αγάπη μου, τώρα είμαι παντρεμένος και δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω μαζί κανονικά, να πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο να φάμε, να πάμε σε μια καφετέρια, να πιούμε τον καφέ μα ή να πάμε διακοπέ. Στο μέλλον όμω θα χωρίσω και θα δει. Όταν θα χωρίσω, όλα θα είναι καλά. Η αγάπη μου τώρα είμαι παντρεμένος και ακόμη δεν έχω χωρίσει, άρα δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου στο τηλέφωνο ελεύθερα και όποτε θέλεις ή όποτε θέλω. Όμως όταν θα χωρίσω θα δεις πως θα μιλάμε στο τηλέφωνο και θα είναι όλα καλά. Αυτό είναι το λεγόμενο future faking. Η λέξη future στα αγγλικά σημαίνει μέλλον. Η λέξη faking σημαίνει υποκρίνομαι, ψεύδομαι. Οι άνθρωποι αυτοί που υποκρίνονται και ψεύδονται ότι το μέλλον θα είναι καλό και μεταθέτουν την ευχαρίστηση ή την υγιή φάση που θα έχει σχέση για το μέλλον όταν θα χωρίσουν. Το ερώτημα είναι θέλουν να χωρίσουν. Μπο, ε, όταν λένε θα χωρίσω το εννοούν, ναι, κάποιες φορές μπορεί να το φαντασιώνονται και να λένε θα χωρίσω και να σκέφτονται κιόλα τι ωραία θα χωρίσω και θα με ελεύθερο και θα με ελεύθερη και θα κάνω τι θέλω και θα μπορώ να είμαι με τον έρωτά μου κλπ. Και και να, το λένε, να το λένε και να έχουν μια βαθιά ελπίδα ότι μπορεί κάποτε να το κάνουν, Άλλε φορές μπορεί να το λένε και να σκέφτονται Εντάξει, μωρέ, μια σχέση έχουμε κάνει. Οι σχέσει κάνουν τον κύκλο του. Για τι εξωσυζυγικές, Κάνουν τον κύκλο του. Τώρα που είμαστε μέσα στο μεγάλο ενθουσιασμό, εγώ θα πω ότι θα χωρίσω. Ε, μετά σε κάποια φάση θα ξενερώσει η σχέση. Εγώ δεν θα χωρίσω και η σχέση θα έχει τελειώσει. Ή θα έχει ξενερώσει. Ίσως είναι ένα τρόπο σκέψη. Ένα άλλο τρόπο σκέψη ε, μπορεί να είναι ότι ε, θέλω να χωρίσω, αλλά πώς μπορώ εγώ να αντέξω όλη αυτή την ταλαιπωρία του χωρισμού. Και μετά να, έχω αντιμετω... να αντιμετωπίσω και μια νέα σχέση, μια νέα συγκατοίκηση, ένα νέο γάμο προφανώ. Δηλαδή, θα βγω από τα προβλήματα και θα μπω πάλι στα προβλήματα. Εγώ τι θέλω σε ένα παντρεμένο άνθρωπο που τα έχω φτιάξει με έναν ελεύθερο. I want to spice up my life. Θέλω να κάνω τη ζωή μου πιο ωραία. Θέλω να την κάνω πιο, ε, πιο πικάντικη. Θέλω να κάνω τη ζωή μου πιο ενδιαφέρουσα. Άρα, ο γάμο μου μου δίνει την ασφάλεια, τη σταθερότητα. Ζω στο ίδιο σπίτι με τα παιδιά μου, εάν έχω. Έχω όλα τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη που δίνει ένας γάμος, γιατί πρέπει να είμαστε έτσι ρεαλιστές και να παρεδεχθούμε ότι ένας γάμος δίνει κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη σε πολλούς ανθρώπους. Και δίνει και την αίσθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας, ότι εγώ έχω ένα σπίτι στο οποίο να επιστρέψω το βράδυ, ότι εγώ έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω παντρευτεί και αυτός ο άνθρωπος είναι η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου και θα είναι εκεί. Ε, θα πληρώσουμε μαζί τα χρέη μα, θα μεγαλώσουμε μαζί τα παιδιά μα, θα κάνουμε μαζί τι δουλειέ του σπιτιού, αν θα κάνουμε μαζί τι δουλειέ του σπιτιού, ή θα κάνει η γυναίκα μου τι δουλειέ του σπιτιού και εγώ θα, θα είμαι ένα ωραίο τύπο που θα γυρνάω με τι γκόμενε ή με την κόμενα. Το τραγούδι που λέει Κυραγιό, για να ο Γιώργο σου που πάει, το θυμάστε, το ξέρετε όλοι. Όπω και να έχει. Λοιπόν, όταν οι παντρεμένοι υπόσχονται ότι θα χωρίσουν, Μπορεί να το εννοούν και μπορεί να μην το εννοούν. Μπορεί ένα κομμάτι του να το επιθυμεί και την ώρα που το λένε να φαντασιώνονται κιόλα εγώ που θα χωρίσω. Oh, τι φαντασιακά και τι πολύ αυτά. Ένα άλλο κομμάτι του όμω να μην το εννοεί. Δηλαδή, κάποιε φορέ που σου λέει θα χωρίσω, μπορεί να εκείνη την ώρα να το πιστεύει ότι θα χωρίσει και κάποιε άλλε φορέ να μην το πιστεύει ότι θα χωρίσει, αλλά το λέει για να σε καθησυχάσει, το λέει για να ηρεμήσει, το λέει για να περάσει τη ωραία. Ο στόχο του παντρεμένου που κάνει σχέση με έναν ελεύθερο άνθρωπο είναι να περάσει ωραία. Είναι να έχει ωραίες στιγμέ. Είναι να έχει πάθο. Είναι να έχει πόθο. Είναι να κάνουν τέλειο σεξ. Είναι να υπάρχει αυτή η ψηλή αδρεναλίνη όταν είναι κάτι κρυφό, μυστικό κλπ. Λε εσύ, φιλενάδα, ότι αυτό σε κατηγορεί ότι φταίει εσύ που χωρίσατε. Ότι φταίει εσύ που χωρίσατε. Ε, και σου λέει ότι δεν τον αγαπάς αρκετά και δεν φτάνει που σε κοροίδευε τόσα χρόνια, ζητάει και τα ρέστα. Μπορώ να υποθέσω ότι στο μυαλό αυτού του ανθρώπου να υπάρχει αυτή η άποψη ότι αν αυτή η γυναίκα με αγαπάει αρκετά, θα καθίσει εκεί πέρα 20 χρόνια και θα περιμένει να χωρίσω για να είμαστε μαζί. Αφόσο δεν περιμένει και στα τέσσερα χρόνια που είμαστε μαζί μου έχει βάλει ultimatum, ultimatum, μου, έχει πει, μου είχε βάλει τελεσίγραφο και είπε ή χωρίζεις από τη γυναίκα σου ή χωρίζω από σένα, σημαίνει δεν με αγαπεί αρκετά, γιατί αν με αγαπούσε αρκετά θα με ήθελε και επαντρεμένο. Εδώ τώρα θυμήθηκα μια ιστορία. Ας πιω λίγο τσάι, είναι πράσινο λέει η ρεμή τα νεύρα. Και είναι ένα τσάι από αυτά τα yogi τι αρέσουν αυτά τα τσάγια. Έχουν ωραία βότανα. Και γράφει, θα σα διαβάσω ότι γράφει και η ετικέτα του τσαγιού. Love has no fear and vengeance. Η αγάπη δεν έχει φόβο και κακία. Άρα ένα παντρεμένο, αν σε αγαπάει πραγματικά, ούτε φόβο θα σου προκαλέσει, ούτε κακία θα σου κάνει. Ή οποιοδήποτε σε αγαπάει πραγματικά. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα μια ιστορία μια γυναίκα η οποία είχε για 20 ολόκληρα χρόνια σχέση με έναν παντρεμένο. Για 20 ολόκληρα χρόνια. Η γυναίκα αυτή ήταν χωρισμένη, γνώρισε αυτό τον άνδρα σε κάποια φάση που είχαν και δυο παιδιά μικρά στο δημοτικό και αυτός της έλεγε «Τα παιδιά μου είναι μικρά, όταν τα παιδιά μου μεγαλώσουν και θα τελειώσουν το σχολείο, θα χωρίσω και θα είμαστε μαζί Μεγάλωσαν τα παιδιά του, τελείωσαν το σχολείο, μετά τα παιδιά του άρχισαν το πανεπιστήμιο. Future faking είπαμε. Όταν τα παιδιά μου τελειώσουν το πανεπιστήμιο, εγώ θα χωρίσω και θα είμαστε μαζί. Τα παιδιά του τελείωσαν το πανεπιστήμιο. Όταν τα παιδιά μου βρουν δουλειέ και τακτοποιηθούν οικονομικά, τότε θα χωρίσω και θα είμαστε μαζί. Βρήκαν δουλειέ τα παιδιά του. Δεν χώρισε. Μετά, όταν τα παιδιά μου θα παντρευτούν. Γιατί δεν είναι σωστό στο γάμο των παιδιών μου να, να, να είναι οι γονεί του χωρισμένοι, δεν θα είναι σωστό για του συμπεθέρου. Όταν παντρευτούν, θα χωρίσω. Παντρεύτηκαν τα παιδιά του και δεν χώρισε, γιατί μετά έλεγε να γεννηθούν τα εγγόνια μου. Ε, να αποκτήσω εγγόνια, να μην χωρίσω τώρα που τα παιδιά μου ακόμη δεν έκαναν παιδιά, και μετά να χωρίσουν και τα παιδιά μου και να μείνω χωρί εγγόνια. Και καταλαβαίνετε πώ πήγε αυτή η ιστορία. Ήρθε αυτό ο άνθρωπο δύο φορέ. Μα ενώ είχε δύο διαφορετικές συναντήσεις μαζί μου. Στη μία συνάντηση ήταν με την επί 20 χρόνια εξωσυζυγική του σχέση και στην άλλη συνάντηση ήταν με τη σύζυγο του. Και είχαμε και αρκετές συναντήσεις μόνοι μας με τον άνθρωπο αυτό. Στη, σχέση, στη συνάντηση που ήταν με την εξωσυζυγική του σχέση ήταν ένα εντελώ διαφορετικό άνθρωπος από τη, σχέση, από τη συνάντηση που ήταν με τη σύζυγό του. Με τη σύζυγό του ήταν ένας ψυχρός, απόμακρο άνθρωπο, δεν εκφραζόταν ιδιαίτερα. Πρόσεχε πολύ την κάθε κουβέντα που θα έλεγε. Η γυναίκα του είχε μάθει για την εξωσυζυγική σχέση και του είχε βάλει η γυναίκα του τελεσίδικο και του είπε: Χωρίζει από τη φιλενάδα ή χωρίζουμε εμεί, του είχε πει η γυναίκα του. Και αυτό ήταν υπερβολικά προσεκτικό ώστε να δώσει το μήνυμα στη γυναίκα του ότι σίγουρα θα τελειώσει τη σχέση του με τη φιλενάδα, τον τελείωσε ήδη, ενώ τη συνέχιζε, και ότι θα είναι εντάξει στο γάμο του. Όσα παράπονα έκανε η γυναίκα του, αυτός έλεγε συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Ήταν υποχωρητικό, θα έλεγα, στην ουσία όμω την κορόιδευε και τη γυναίκα του. Δεν είναι έτσι, δεν την κορόιδευε. Την κορόιδευε. Η γυναίκα του ήταν εξαιρετικά θυμωμένη, ήταν πάρα πολύ απορριπτική προ εκείνον. Εκείνο προσπαθούσε να την καλοκρατήσει, να την καλοπιάσει, να την πείσει ότι θα αλλάξει, ότι δεν θα ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Την έβγαζε ψεύτρα ότι είχε 20 χρόνια εξωζυγική σχέση. Τη έλεγε ότι μα όχι, μα είναι δύο χρόνια, μα είναι τρία, μα τελείωσε τότε, μα έκανε, μα έφτιασε, μα έρανε. Στη συνάντηση με την εξωσυζυγική του σχέση ήταν εντελώ διαφορετικό. Ήταν μάγκα, ενώ είχε έτσι μια δυναμικότητα και ε, είχε τη δύναμη σε εκείνη τη σχέση κρατούσε τη δύναμη, είχε το πάνω χέρι σε εκείνη τη σχέση. Ε, ήταν, θα έλεγα, αυτός υποτιμητικός προς τη φιλενάδα του. Αυτός την έβγαζε τρελή, ενώ την έβγαζε τρελή ξεκάθαρα, ενώ της έκανε gaslighting μπροστά μου. Και στη γυναίκα του έκανε gaslighting υποσχόμενος ψεύτικα πράγματα και λέγοντας ψέματα, αλλά στη, στη φιλενάδα του το έκανε ακόμη πιο έντονα και ήταν φανερό ότι μέσα σε εκείνη τη σχέση είχε το πάνω χέρι και μέσα σε εκείνη τη σχέση αισθανόταν πολύ σπουδαίος. Η φιλενάδα του ήταν μια γυναίκα γλυκύτατη, η οποία προσπαθούσε να τον καλοπιάσει αυτή, προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, προσπαθούσε να του πει ότι αφού αγαπιόμαστε και αφού η αγάπη μας είναι πραγματική και αφού μας έχουν κάνει τόσα, α, τόσα έχουμε, έχουμε βρει τόσα εμπόδια στη σχέση μας, και αφού η γυναίκα σου δεν σου φέρεται καλά και αφού εσύ είσαι κακοποιημένο στο γάμο σου και αφού εσύ γιατί δεν χωρίζεις και γιατί δεν κάνεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αυτός ήταν ε, σαν player ήταν στη σχέση με την φιλενάδα του περισσότερο. Μάλλον έδειχνε περισσότερο το γεγονός ότι ήταν παίχτη στη σχέση του με τη φιλενάδα του. Τέλος πάντων, long story short, η μακρά ιστορία γίνει σύντομη, χώρισε από τη φιλενάδα του και ήταν με τη γυναίκα του. Όταν χώρισε από τη φιλενάδα του ήταν διαλυμένος ψυχολογικά και ερχόταν μόνος του και μου έλεγε ότι με έχει εγκαταλείψει, δεν με αγάπησε αρκετά, αφού το ξέρει ότι εγώ κακοπερνάω μέσα στο γάμο μου και ταλαιπωρούμε, γιατί δεν περίμενε, του λέω, τι θα περιμένει ρε φίλε να πεθάνει στη γυναίκα σου, τι θα περιμένει, του λέω. Περίμενε να τελειώσουν τα παιδιά σου στο σχολείο, περίμενε να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, περίμενε να παντρευτούν, περίμενε να κάνουν παιδιά, τώρα τι θα περιμένει, του λέω. Και είχε μέσα στο μυαλό του μια τεράστια σύγχυση. Και έλεγε ότι ε, το, το πώ συμπεριφέρθηκε αυτή στο τέλο δείχνει ότι δεν με αγαπάει, γιατί αν με αγαπούσε, θα δεχόταν αυτό που τη πρότεινα, γιατί τι της είχε προτείνει. Τη είχε προτείνει μια ακόμη πιο περιορισμένη μορφή σχέση από αυτή που είχαν 20 χρόνια. Να μην βρίσκονται κοντά, από κοντά τόσο τακτικά, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα που βρισκόντουσαν, να βρίσκονται μια φορά το δίμηνο. Να μην μιλάνε τόσο συχνά στα τηλέφωνα, να μην μιλάνε τόσο συχνά στα μηνύματα. Η γυναίκα αυτή να μην έχει προσωπική ζωή. Να μην βγαίνει με τι φίλε τη, να μην κάνει και να κάθεται με το, να τον περιμένουν το πότε αυτό θα βρει κάποιο τρόπο να ξεφύγει και να συναντηθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και ήτανε και μου έλεγε έχω βιώσει ερωτική απογοήτευση. Ναι, είχε βιώσει ερωτική απογοήτευση. Ότι η φιλενάτα του δεν τον αγαπούσε αρκετά να ανεχθεί άλλα 20 χρόνια εκείνη την κατάσταση. Τι συνέβη και με αυτόν τον άνθρωπο. Υπήρξε προφανώς μια μεγάλη σύγχυση, μια μεγάλη δυσκολία ανάληψης ευθύνη μια ψυχοσυναισθηματική ανοριμότητα. Θεωρώ ότι ήταν ευτυχέ γεγονό για τη φιλενάδα του που τη χώρισε ή που τον χώρισε στο τέλο τη ημέρα, γιατί αυτή δεν δέχτηκε. Του είπε, όπω όταν έβαλε πρώτα το τελεσίγραφο η γυναίκα, μετά το έβαλε και η φιλενάδα και πολύ καλά έκανε. Ήταν ευτυχή συγκυρία για τη φιλενάδα που την χώρισε, που τον χώρισε. Για τη γυναίκα του δεν ξέρω πώ πήγαν τα πράγματα, γιατί όταν κατάλαβε πω δεν υπήρχε περίπτωση να κερδίσει πίσω τη φιλενάδα του, σταμάτησε να έρχεται. Η φιλενάδα του ήταν αυτή που είχε έρθει πρώτη. Μετά ήρθε αυτό, μετά έφερε και τη γυναίκα του. Μετά μόνοι τους, έρχονταν μόνοι του, έρχονταν μόνο του αυτό. Και μετά, όταν κατάλαβε ότι η φιλενάδα του είχε πάρει απόφαση να ζει τη ζωή τη ολοκληρωμένα και να μην δέχεται να είναι ο, το συμπληρωματικό πρόσωπο και ο πέμπτο τροχό τη αμάξη, τότε. Ε, σταμάτησε και αυτός να έρχεται ε, σε μένα γιατί ο σκοπός του ήταν να φέρει την κατάσταση εκεί που ήταν. Δηλαδή, να έχει και τη γυναίκα του, να έχει και τη φιλενάδα του. Δεν κατηγορώ τον άνθρωπο αυτό γιατί, εφόσον είχα δουλέψει μαζί του, προσπάθησα να δουλέψω ψυχοθεραπευτικά. Γιατί, όταν υπάρχουν έτσι έντονα ζητήματα και έντονα θέματα, και όταν πηγαίνει στον ψυχολόγο για να τα ξαναβρεί με ένα πρόσωπο που τα έχει χαλάσει ή για να, να τακτοποιήσει τη σχέση σου στο παρόν. Δεν δίνει και πολύ ευχέρεια και ευκαιρία στον εαυτό σου και στη ψυχοθεραπεία να εξερευνήσει το παρελθόν. Το παρελθόν όμω ήταν δύσκολο. Μιλούμε για μια δύσκολη παιδική ηλικία. Μια παιδική ηλικία στην οποία υπήρξε πολύ κατάκριση, επίκριση, επικριτικότητα, υπήρξαν έτσι τραυματικά γεγονότα στη σχέση του ανθρώπου αυτού με τους γονεί του και όπως έχω πει σε πολλά βίντεο, άνθρωποι οι οποίοι έχουν κακοποιηθεί ψυχικά και συναισθηματικά και σωματικά στην παιδική του ηλικία έχουν δύο επιλογές. Την επιλογή της αρετής ή της κακίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιηθεί ψυχικά και έχει αποστερηθεί πράγματα που δικαιούται κάθε παιδί μπορεί να μεγαλώσει, να επιλέξει την αρετή την αρετή, την αρετή, την αρετή και όχι την κακία, την καλοσύνη και να γίνει ένας άνθρωπος που να προσπαθεί να αγαπάει τους άλλους, να καταλαβαίνει τους άλλους και να μην προκαλεί τους άλλους τον ίδιο πόνο που του έχουν προκαλέσει οι γονείς του και οι φροντιστές του. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γίνει και συνεξαρτόμενος μεγαλώνοντας και people pleaser, κάποιο που να έχει προτεραιότητα να ευχαριστεί τους άλλους. Ένα άλλο άνθρωπο, ο οποίο έχει κακοποιηθεί στην παιδική του ηλικία και έχει επιλέξει το δρόμο τη κακία, μπορεί να γίνει ένα σκληρό άνθρωπο, μπορεί να γίνει ένα άνθρωπο ναρκίσο, Μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος που να θέλει να παίρνει από τους άλλους ευχαρίστηση και να μην δίνει πίσω ούτε ευχαρίστηση, ούτε κατανόηση, ούτε ενσυναίσθηση, να σκέφτεται τα δικά του τα θέλω, τα δικά του τα συμφέροντα, τα καλώς και τα κακώς νοούμενα συμφέροντα και να μην γνιάζεται για το τι επίδραση έχουν οι σκέψεις του και οι πράξεις του στις ζωές των άλλων. Και είπαμε, η νάρκηση δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού του. Θα σου πει εσύ φταίς που δεν με αγαπούσες αρκετά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να έδωσε έτσι κάποιες υποθετικές εξηγήσει για το πώς σκέφτονται οι παντρεμένοι που φτιάχνουν ερωτικές σχέσεις με ελεύθερους ανθρώπους, δεν χωρίζουν και μετά ρίχνουν και το φταίξιμο στους ελεύθερους για το γιατί τελείωσε η σχέση, γιατί δεν τους αγαπούσατε αρκετά. Ε, αυτό που έχω να πω στου ανθρώπου οι οποίοι κατηγορούνται πω δεν αγαπούσαν αρκετά έναν παντρεμένο άνθρωπο και γι' αυτό διέκοψαν τη σχέση όταν κατάλαβαν ότι ήταν αδιέξοδοι, και όταν συνειδητοποίησαν τη ζημιά που είχαν πάθει από αυτή τη σχέση, είναι να αγαπήσετε αρκετά τον εαυτό σας, να επενδύσετε στη ψυχοθεραπεία, στη ψυχοεκπαίδευση, στην αναδόμηση του εαυτού σας, ώστε στο μέλλον να αποφεύγετε πως ο διάολος το λιβάνει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να σας αγαπήσουν και ένας παντρεμένος άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει έναν άνθρωπο ελεύθερο με τον οποίο συνάπτει εξωσυζυγική σχέση. Έτσι είναι τα αυτών λεχθέντων. Δεν σημαίνει ότι με το βίντεο αυτό θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα κάποιος να τα φτιάχνει με κάποιον παντρεμένο, με έναν παντρεμένο άνθρωπο, αλλά όπως έχω πει σε πολλά βίντεο, την κυριότερη ευθύνη για μία σχέση Ενό παντρεμένου ανθρώπου με κάποιον ελεύθερο, τη φέρνει ο παντρεμένο, ο οποίο είναι εκείνο που έχει το γάμο και είναι εκείνος που καταλύει την υπόσχεση που έχει δώσει με τον γάμο της μονογαμικότητας. Γιατί πολύ συχνά μπαίνουν κάποια σχόλια από κάτω που λένε τι έχεις να πεις για τις γυναίκες που μα κλέβουν τους άντρες για τους άλλους άντρες που μας κλέβουν τις γυναίκες, θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος παντρεμένος είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα, είναι έντιμος και υπεύθυνος άνθρωπος και έχει φιλοτιμό, δεν θα επιδιώξει να φτιάξει σχέση με έναν παντρεμένο άνθρωπο, θα, με, έναν, με έναν ελεύθερο άνθρωπο να κάνει μια εξωσυζυγική σχέση δηλαδή, θα κοιτάξει να δει τι θα κάνει με το γάμο του, να διορθώσει το γάμο του, να βελτιώσει το γάμο του, αν χρειάζεται βελτίωση και διορθώση. Και αν όχι, να χωρίσει και μετά, που θα ξεπεράσει το διαζύγιο του, το διαζύγιο της, τότε να προχωρήσει παρακάτω ελεύθερος και χωρίς βάρη. Σας χαιρετώ φίλια.